Καλησπέρα. Πέμπτη, 9 Απριλίου 2020, το βραδινό μας vlog, το οποίο έχει τίτλο «Δεν μ' αγάπησα ποτέ». Αγαπημένη Θέκλα, σε ευχαριστούμε που υπάρχεις και μας δυναμώνεις ως ανθρώπους. Είναι λειτουργήμα αυτό που κάνεις. Ένας καλός άνθρωπος ξεχωρίζει από τις πράξεις του και σε ένα τα λόγια σου γίνονται πράξεις το αδύναμο εσωτερικό μέσα μας, ένα βάλσαμο ψυχής, δεν ξέρω τι να πρωτοπώ, με την παρότρινση σου έφτιαξα το τσάι μου. Άκουσα το vlog σου σήμερα, το βράδυ, 21 Οκτωβρίου 2019 και αποφάσισα να γράψω και εγώ το δικό μου θεματάκι. Θεματάρα θα έλεγες εσύ, σίγουρα. Για να δούμε τη θεματάρα σου. Και ξεκινώ. Ετών 52, μόλις τα έκλεισα. Και έπρεπε φιλενάδα να φάω τη σφαλιάρα και να στράψω για να καταλάβω ότι πρέπει να αγαπήσω τον εαυτό μου επιτέλους και σε αυτό βοήθησε εσύ, η ψυχολόγο, ο ψυχίατρο και τα αντικαταθληπτικά, που τόσο φοβόμουν, μα τα πήρα γιατί είχα σταματήσει να υπάρχω, να ζω, συνεξαρτώμενη καθώ ήμουν χρόνια τελικά. Αλλά όπω είπε και εσύ, και συγχώρησα τον εαυτό μου που ποτέ δεν είναι αργά. Μεγάλωσα με μια μητέρα που σίγουρα ήταν κάτι από αυτά που λες εγώ κεντρική, να άρχιστος ή κάτι τέλος πάντων απ' όλα που δεν είναι φυσιολογικά να κάνει μια μητέρα. Ήταν μια μητέρα μη μητρική. Με το που έγινα 14, ήθελε να με παντρέψει και μου έλεγε για να χωρίσω, πρέπει να παντρευτεί. Δηλαδή, ήθελε αυτή να χωρίσει τον πατέρα σου και πρέπει να σε παντρέψει εσένα για να χωρίσει. Σήκωνα το βάρο τη χρόνια, είχα γίνει υποχείριο τη και έκανα ό,τι ήθελε. Μια τη λάτρευα, μια τη μισούσα. Είχα όμω εξάρτηση από αυτή. Δεν χώρισε ποτέ βέβαια. Ο πατέρας ήταν αδιάφορος αλλά καλός άνθρωπος. Μάνα να σου πετύχει. Γλίτωσα τρία πανωτά προξενιά, αλλά μαραβόνιασε στα 15 μου, στο πρώτο, στο πρώτο τυχαίο φλερτ που σκαρφίστηκα για να γλιτώσω. Και γλίτωσα, καθώς αυτός πήγε φαντάρος και πρόλαβα να τελειώσω το σχολείο, αλλά η μάνα μου μου χάλασε τα σχέδια να σπουδάσω. Ήμουν πολύ καλή μαθήτρια και εμφανίσιμο παιδί, γιατί παιδί μου τότε, παγιδευμένη στην ανοριμότητα της μάνας μου και του χειρισμού της. Με την καθοδήγησή τη, ο 22χρονο πρώην άντρα μου με άφησε έγκυο, το πήρα αργά χαπάρι και γεννήθηκε το πρώτο μου παιδί πριν κλείσω τα 18. Ο πρώην, ενώ ήταν καλό παιδί στην αρχή, μετά τη γέννα έγινε τύρανο, ζηλιάρη, άπιστο, κακοποιητικό. Τον ανέχτηκα 10 χρόνια. Εν τω μεταξύ, με το που γεννήθηκε το μωρό, έπιασα δουλειά ευτυχώ και τα κατάφερνα μια χαρά. Έκανα κι άλλο παιδί, σε 6 χρόνια, είχα αποφασίσει ότι δεν θα γλύτωνα από αυτόν, το φοβόμουν και το μωρό μου ήθελε ένα αδερφάκι. Δηλαδή συνειδητά έκανε και άλλο παιδί, έχοντα την συνειδητοποίηση που είχε τότε ότι δεν πρόκειται να χωρίσω, το φοβάμαι, αφού το μωρό μου θέλει αδερφάκι, α κάνω άλλο ένα. Και έτσι γεννήθηκε το δεύτερο παιδί. Τότε χτύπησε το πρώτο καμπανάκι, άλλαξα δουλειά και εκεί μέσα γνώρισα στα 26 μου τον 22χρονο τωρινό μου σύντροφο, που έγινε πρώτα φίλο μου και με παρότρινε να απαιτήσω την ελευθερία μου. Δηλαδή, σου 26 ετών. Είχε δύο παιδιά, άλλαξε δουλειά. Στην καινούργια δουλειά γνώρισε έναν τύπο που ήταν 22 ετών, είναι 4 χρόνια μικρότερο σου. Χαράστε διαφορά στα χρόνια, καμία μεγάλη διαφορά. Και σε παρότρινε ο πρώην σου, ο, 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 ο νυν άνδρα σου, ε, να απαιτήσει την ελευθερία σου. Τον πίστεψα, μαγεύτηκα, τον ερωτεύτηκα και τον επόμενο χρόνο τα έφτιαξα μαζί του. Ξέχασα φόβο, έπρεπε να ζήσω. Και εκεί τρώγω την πρώτη σφαλιάρα. Ενώ χώριζα, αυτό με απάτησε. Δηλαδή, ο νέο σου σύντροφο σε απάτησε ενώ χώριζε. Αλλά εγώ πλέον είχα ανοίξει φτερά. Ένα, πε, ένα, πουλί που το έσκασε από το κλουβί του. Εάν ανοίξε φτερά, λέει, δηλαδή μην και σε άλλο κλουβί. Ο πρώην άνδρα μου παρακαλούσε να μείνω, αλλά εγώ ξεκαθάρισα ότι δεν μπορούσα και έτσι άνοιξε την πόρτα χωρί καμία προσπάθεια. Ναι, αφού λε ότι σαπατούσε κλπ. κλπ. Ήξερα ότι με απατούσε χρόνια. Δεν μένιαζε και τότε είχε άλλη. Και έφυγα. Έφυγε. Την άλλη μέρα πήρα τα παιδιά μου χωρί χρήματα, χωρί αυτοκίνητο, αλλά με πολύ πλέον αυτοπεποίθηση ότι θα τα καταφέρω. Και τα κατάφερα. Ζορίστηκα, δούλευα δύο δουλειέ πολλέ ώρε, αλλά δεν στέρισα στα παιδιά μου τίποτα. Διατροφή δεν πήρα ποτέ, αλλά πάντα έλεγα στα παιδιά να βλέπουν τον πατέρα του, γιατί είναι ένα και μοναδικό. Υπήρχε καλή σχέση και α μου είχε σύρει τα εξαμάξει. Έπρεπε για να είναι υγιή τα παιδιά μου να ζουν και μάνα και πατέρα. Πολύ καλά έκανε. Αυτό ξαναπαντρεύτηκε και εγώ επίση το φίλο εραστή που δεν τον είχα ξεπεράσει ποτέ και μπενόβγαινε ανενόχλητο στη ζωή μου γιατί εγώ του το επέτρεψα προφανώ, γιατί με βόλευε την εποχή εκείνη. Δεν έμενε σπίτι ποτέ, δεν έμπαινε όταν είχα τα παιδιά. Δεν ήθελε να βγαίνουμε παρέα για την τρεπότα, λέει και καλά ότι θα λένε ότι χώρισα για πάρτι του. Ήμουν ιερωμένη, αλλά ποτέ η σχέση και εγώ ξέρω στάλια για λίγη σημασία. Και μιλάμε ότι ε, ο, ο, το παιδί που γνώρισε ο, ο, ο φίλο, που ήταν τέσσερα χρόνια μικρότερο σου, όταν χώριζε από τον άντρα σου μετά που σε κούρδισε, μετά που σε παρότρινε, σε απάντησε κιόλα εκείνη την περίοδο, αλλά εσύ τον ξαναδεχόσουνα να μην το βγαίνει στο σπίτι. Μέχρι που απίβδησα και όταν με προσέγγισε κάποιο που πραγματικά με αγάπησε, του είπα τέρμα. Αμ δε. Με κυνήγησε, μου τα χάλασε και μετά ξανά μανά τα ίδια. Ξανά μανά τα ίδια επειδή δεν είχε ξεπεράσει. Για να του πάσει τα νεύρα, ε, έφτιαξε την άλλη Ο περιστασιακό εραστή, ο τσιγκούνι στην τσέπη και στην καρδιά, ούτε ένα καφέ δεν με κερνούσε. Αυτό Ξαναπέστο, ότι αν κάποιο είναι τσιγκούνη στην τσέπη, είναι και στην καρδιά. Δεδομένο αυτό το πράγμα. Το έχουμε δει πάρα πολλέ φορέ. Έφυγα από τον ζηλιάρι και έπεσα στον αδιάφορο τσιγκούνι. Και όσο με πέδευε, τόσο τον λάτρευα και τον μισούσα μαζί. Α, και εσύ με τι αρρωστημένε σχέσει. Πού να ξεφύγω. Έτσι πέρασα χρόνια. Αυτό συγκατοικούσε με φίλου του και εγώ ζοριζόμουν να τα βγάλω πέρα. Σε κάποιο χωρισμό και ενώ πλέον είχε μεγαλώσει το πρώτο μου παιδί, σπούδαζε, το αποφάσισα. Τέρμα. Τέρμα. Πάλι το δεύτερο παιδί πάει 15 χρονών, το γνώριζε μόνο σαν φίλο, όταν βγαίναμε παρέα πολύ. Στο σπίτι, όπω είπα, ερχόταν μόνο όταν έλειπαν τα παιδιά. Προτιμούσε να βγαίνει με τους φίλους του φίλου του, α μην με αυτού, είπα. Αμδε. Με παίρνει τηλέφωνο ότι δεν είναι καλά, τον έβαλα στο σπίτι, τον είχα μια εβδομάδα στο κρεβάτι, πρώτη φορά που έμεινε γιατί δεν μπορούσε να περπατήσει ξαφνικά. Τι έπαθε κορονοϊό. <laughs> Είχε δέκατα, πλέει ακόμη και λίγο πλάκα, τι κάνω. Είχε δέκατα, τον έπεισα να πάει σε νοσοκομείο και διαγνώστηκε με μια χρόνια πάθηση. Έπαθα σοκ, άσπρισα σε μια νύχτα, έκλαψα όσο ποτέ στη ζωή μου, το στήριξα, τον έτρεξα και όταν συνήλθε, μου είπε επειδή μου στάθηκες, δεν σημαίνει ότι θα μείνω μαζί σου, φεύγω γιατί είμαστε χωρισμένοι. Χρόνια σοβαρή πάθηση, θα πω πια να εμπρόσω με αυτό το Δεν μίλησα. Δεν τον ενόχλησα. Α έκανε ό,τι ήθελε, εγώ δεν ήθελα να τον πιέσω, αλλά πληγώθηκα πολύ. Τον αγαπούσα, ό,τι και α είχε πάθει. Σε ένα μήνα με πήρε και μου είπε: Σε θέλω. Δεν μπορώ χωρί εσένα. Ό,τι να είναι. Του είπα: Δεν μπορώ άλλο αυτή τη σχέση με 38 χρονών και μπαινοβγαίνει όποτε γουστάρει, γιατί εγώ σου το επιτρέπω. Καλά, του είπε: Εσύ σου το, το επέτρεπε. Αν πραγματικά με θες, να έρθει σπίτι σαν σύντροφο σύντροφος πια. Και ήρθε, ήθελε παιδί. Όμω απέφευγα, φοβόμουν, φοβόμουν και αν έφευγε πάλι αυτό, φοβόμουν, όχι την αρρώστια. Εννοεί, δεν φοβόσουν πω ήταν, πω είχε αυτή τη χρόνια σοβαρή πάθηση, φοβόσουν ότι αν ερχόταν πάλι, θα μπορούσε να σε ξαναφύσει. Ένα χρόνο το καθυστερούσα, και τότε αρρωσταίνει η κόρη μου με διπολική, την πρόλαβα στο τσάκ να την κατεβάσω από εκεί που σπούδαζε. Κατάφερα μόνη μου με μια φίλη ψυχίατρο να τη συνεφέρω, μεγάλη ιστορία. Αυτόν τον έχασα, είχε πάει στο φίλο του να μείνει, είναι ναι, που θα μείνει εκεί στα δύσκολα. Τον πήρα και του λέω τώρα με εγκαταλείπει στα δύσκολα. Βρήκε μια δικαιολογία ότι δεν θέλει να στεναχωριέται λόγω τη αρρώστια του. Γύρισε, αλλά ήταν παρόν να πω. Εγώ έτρεχα για όλα, ψώνιζα, πλήρωνα, τι είχα ζει, αλήθεια. Παρ' όλα αυτά, ξαναπήγε το παιδί να συνεχίσει τι σπουδέ. Είχε συνέλθει, ήταν προσωρινό. Ο γιατρό μου είπε: Αν περάσουν 6 χρόνια χωρί άλλο επεισόδιο μανία, ίσω να ξεπεραστεί. Μακάρι, αγάπη μου, σου το εύχομαι, το παιδί σου. Και εκεί σε άλλη πόλη, ενώ τακτοποιούσε το παιδί μου, στα 40, παρόλα τα παρακάλια και τα λουλούδια και την κλάψα του, και ενώ είχε απογοητευτεί γιατί επέφευγα τι γόνιμε μέρε, το τρίτο μου παιδί ήταν ήδη στην κοιλιά. Μου. Έπαθα σοκ, δεν το περίμεναμε τίποτα. Αυτό τρελάθηκε από τη χαρά του, φυσικό και επόμενο του είχαν πει ότι με τα φάρμακα που έπαιρνε, ίσω να μην έκανε παιδιά σε μερικά χρόνια. Δεν είχαμε συνειδητοποιήσει ούτε αυτό ούτε εγώ τη σοβαρότητα τη ασθένεια του. Εγώ πάντα τον πίστευα και το αγάπησα αυτό το παιδί πριν ακόμη γεννηθεί και έκλαψα πολύ τον πήγα στο γιατρό. Πήραμε σπίτι με την παρότρινσή του, χρεώθηκα. Ε, βέβαια, ποιο θα χρεωνόταν αυτό, εσύ. Έκανα και το παιδί, αφοσιώθηκα σε αυτό όπω και τα άλλα μου παιδιά. Το δεύτερο μου παιδί έμενε μαζί μα, η κόρη σπούδαζε, εγώ πλήρωνα και αυτό αποταμίευε για να νιώθει ασφάλεια. Χωρί καν να ξέρω πόσα είχε μαζέψει. Ωραίος. Το καλό παιδί με την πολύ γλυκιά φάτσα και συμπεριφορά, που προτιμούσε ακόμα να βγαίνει μόνο με φίλου και δεν ήθελε να κυκλοφορεί τη γυναίκα του και εσύ ήταν πολύ όμορφη. Εν μεταξύ, όντω είσαι πολύ όμορφη και εσύ και τα παιδιά σου, γιατί μου στείλε φωτογραφίε και είδα, όντω είσαι εξαιρετικά όμορφη. Πάντα δικαιολογίε. Δεν σε καλέσανε σε ένα στα πάρτια τη δουλειά, μόνο σε ό,τι αφορούσε συγγενεί και αν δεν κανά φάει σπάνια για να μην ξοδέψει, ούτε να παραγγείλω δεν ήθελα. Με ξενέρωνε τη του. Τα τελευταία τρία χρόνια του είχε παρακάνει όλο έξω, όλο κοιμότα στον καναπέ, όλο δικαιολογίε, με μείωνε, μου έλεγε ζηλεύει, θα χάσω του φίλου μου πάλι εξαιτία σου. Εγώ όμω το ένιωθα κάτι γινόταν. Με έβγαζε τρελή μέχρι που τα πήρα μια μέρα όταν κατάλαβα ότι με κοροϊδεύει και είπαν μπροστά στο παιδί χωρίζουμε. Την άλλη μέρα πήγα σε ψυχολόγο. Αυτό μούτρα. Μου έγραφε, μου έλεγε: Μια ζωή μαζί σου θα είμαι, θα φύγω, ψυχολογικό πόλεμο, είσαι τρελή, είσαι γριά, πολλά. Αν με αξίζει φωτογραφίε, αυτό φαίνεται μεγαλύτερο από σένα που μου έχει στείλει. Εγώ περνούσα κλιμαχτήριο και αυτό ήθελε να ζήσει κάτι άλλο, να κάνει λέει και άλλα παιδιά που δεν ασχολιόταν με το ένα που είχε. <σχεδιά> δεν ασχολιόταν καν με το παιδί μα. Εγώ πλήρωνα παιδικό, τα καλοκαίρια αυτό τίποτα. Το έλεγα να πάμε σε σύμβουλο γάμου και μου έλεγε να πληρώσω να ακούσω τι. Ναι, σιγά μην να πάει ο τσιγκούνι στο σύμβουλο γάμου ή στο ψυχολόγο. Και έφυγε το πρωί, ερχόταν το βράδυ και κοιμόταν σε ένα φίλο του. Μου έλεγε βαρέθηκα την κρίνια. Με πιέζει. Ποιο, εγώ. Ήταν στο σπίτι μαύρη κατάθλιψη και έξω τριαλα... τριαλιραρό, τριαλαλή τριαλαλό. Χρησιμοποιούσε την αρρώστια για να ξεπορτίζει μόνο. Πονάω εδώ, πονάω εκεί, πάω έξω. Τον άφηνε ευλαμμένη που τον είχα για Θεό, για ποιο λόγο αναρωτιέμαι, πίστεψα ότι ήμουν τρελή. Gaslighting σου κάνει κανονικότατα. Μια μέρα του είπα μάζευτα και φύγε, δεν είναι ξενοδοχείο εδώ. Ήθελα να τον ταρακονίσω. σε σπίτι, πήρε όλα τα λεφτά που μάζευε και έφυγε και μα άφησε μόνους. Ξαφ... Ξαφνικά ο Λάζαρο αναστήθηκε. Έπαθα σοκ. Το καλό παιδί ξανά μανά. Εντάξει, στα 25, στα 35, στα 46 με γάμο και παιδί δεν το πίστεψα. Δεν το πίστευα. Έκλαψα, έχασα 10 κιλά και εσύ ήμουν αδύνατη. Πάντα γυμναζόμουν και πρόσεχα για να μην μου την πει άδικα. Ήθελε <laughs> <laughs> να σου τη λέει μόνο Ο άνθρωπο χειροτερεύει τελικά. Έκλεγα, τον παρακαλούσα γιατί μου έλεγε Δεν έχω άλλη και νόμιζα φταίο, Πήγαινε όμω στη ψυχολόγο. Τελικά γύρισε, αλλά δεν άφηνε το σπίτι του άλλο. Όταν του έλεγα Γιατί δεν φέρνει τα πράγματά σου, μου έλεγε Δεν θα μου πει τι θα κάνω. Τη μέρα των το Χριστουγέννων τον παρακολούθησε και μου είχε πει ότι μου είχε τον παραγλούθησα και είχε πάει εκεί. Ενώ μου είχε πει ότι πάει στη μάνα του για λίγο. Βιάστηκα και δεν τσάκωσα τίποτα. Με έβγαλε τρελή ξανά. Κόντεψα να σαλτάρω, έφυγε δύο μέρε. Μα πώ ζείτε αυτέ τι ζωέ πραγματικά, πώ μπορείτε και τι ζείτε. Και γύρισε χειρότερο, αλλά εγώ είμαι πεπισμένη ότι πια είχε κάποια. και Χάκαρα το email του και είδα τα μηνύματα του. Άνοιξε η γη και με κατάπια. Ένα κορίτσι 17 χρόνια μικρότερη από τη δουλειά του. Έλεω τον ξύπνησα, τον έβρισα, μου λέει Δεν είμαι αυτό, το ξέρει. Όχι, δεν ήξερα ποιο ήταν, ποτέ δεν κατάλαβα ποιο ήταν. Η μάνα μεταμορφωμένη ήταν, ποιο ήταν. Δεν μιλούσαμε μήνε μέχρι το Πάσχα που γύρισε ξανά για να περάσω ένα τρίμηνο κακοποίηση γιατί δεν μπορούσα χώρια του. Είναι στο φουλ. Κουράζομαι που διαβάζω όσα τα εσύ που τα ζούσε. Αλλά τόσο μόνο άντεξα, του είπα φύγει και αυτή τη φορά το εννοούσα. Πήγα στον ψυχίατρο, ήθελα να σταματήσει η ανάγκη μου να θέλω κάποιον που δεν θέλω πια. Μου έδωσαν τα καταθλαπτικά, τα πήρα, έχω ψηλό συνέλθει. Να να τα παίρνει. Δεν ξέρω γιατί τον ξαναγύρισα πίσω. Μου είπε γύρισα, προσπάθησα, δεν μπορώ, μου τελείωσε, δεν σε θέλω, αλλά δεν έφευγε. Του έλεγα δεν αντέχω από την πρώτη εβδομάδα. Αυτό μου έγραφε δεν μου μιλ... Του έλεγα δεν αντέχω από την πρώτη εβδομάδα. Αυτό μου έγραφε, δεν μου μίλα καν. Αυτό με έγραφε, δεν μου μίλα καν. Στο ρεπό έπαιρνε το παιδί και εξαφανιζόταν. Μέχρι που μια μέρα έφυγε και λυτρώθηκα. Δεν πήρε τα ρούχα του όμω και τρέμω, δεν θέλω να τα μαζέψω εγώ. Τρίτη φορά δεν αντέχω πια. Στα πάρει. Δεν έχει τα κότσια. Όταν λέει μου τελείωσε να τελειώσει και ο μαζοχισμό αυτέ τι σχέσει επιτέλου. Μια ζωή φοβάμαι. Μια ζωή δειλή. Αυτοεκτίμηση μηδέν. Δεν μου φαίνεται. Έχω πετύχει στη δουλειά μου. Στάθηκα στα πόδια μου με δύο παιδιά. Τρία τώρα. Δεύτερο διαζύγιο εν Ναι, και δεύτερο και τρίτο. Άμα έχουμε να κάνουμε μαλάκι. Πάντα μόνοι να κοιμάμαι. Ξέχασα να σου πω. Εραστέ πάντα είμαστε με αυτόν. Αλλά ήθελε να κοιμάται μόνο του. Σεξ κάναμε τρει φορέ την εβδομάδα και είχε εγκόμενα. Δεν το πίστευα ποτέ στο γάμο μα μέσα. Η ερωτική μα ζωή ήταν άψογη, με ποθούσε και το έδειχνε, αλλά μόνο αυτό. Σε φιλό, συνέχισε το λειτουργήμά σου. Δίνει νόημα να ζούμε, βρίσκουμε το χαμένο μα αυτό, μα μακα... κάνει να γελάμε. Τι πιο σημαντικό τη σημερινή ημέρα μετά την υγεία, το γέλιο. Φιλιά, αγαπημένη. Και έχουμε και δύο updates. Oh, Πώ αντέχει να ζει αυτή τη ζωή. Καλημέρα, αγαπημένη μου Θέκλα. Πρόσφατα ανακάλυψε ότι ο κύριο δεν είχε. Τι κύριο τι κύριο σου, εντό αγωγικών. Δεν είχε τη μικρούλα μόνο, έκανε το χαμό γενικά. Το σοκ το περσινό διαδέχτηκε δεύτερο σοκ φέτο. Γι' αυτό αυτό γύρισε πίσω και μου έκανε ψυχολογικό πόλεμο, επειδή τον ξεσκέπασα. Είχε καβαντσούλε. Α, λε καβατσούλε. Καλά, δεν το ξέρω, είναι έκφραση αυτό. Καβατσούλα, αντί να λέμε καβάντζα, καβατσούλα, ή τι λε τσούλα τη γυναίκα, αυτό σου ται. Όταν έλεγε «Βγαίνω εννοούσε πω να πηδήξω. Και βέβαια ήθελα να συνεχίσει αυτά που έκανε. Το συχάθηκα και δεν είχε τσίπα-τσίπα πάνω του. Ήθελε και το κορόιδο δίπλα του. Λάθο, το κορόιδο κλεισμένο στο σπίτι να πληρώνει και αυτό να το κακοποιεί. Ψυχοθεραπεία και λύτρωση αυτό μόνο για μένα. Όχι μόνο δεν αλλάζει αυτό. Ανεκδίγητο, αμετανόητο, κενό. Αν δεν έχει κάποιο, πώ να δώσει. Με λυπάμαι για όλα αυτά που πέρασα με έναν άνθρωπο χωρί σύγχρο συναισθήματο. Να είσαι πάντα καλά, Θέκλα μου, μα βοηθά να δούμε πιο καθαρά την αλήθεια μα, να σταθούμε στα τσακισμένα πόδια μα, να μαζέψουμε τα σκόρπια κομμάτια μα και να δούμε ότι δεν έχουμε ανάγκη κανένα δεκανίκι σάπιο να μα στηρίζει πια. Με ρωτάω γιατί και μου απαντάει, ίσω έτσι έπρεπε. Σήκω, είσαι δυνατή, θα τα καταφέρει ξανά. Μπόρεσε μια, θα μπορέσει ξανά. Φιλιά, αγαπημένη μου. Και είχαμε και ένα δεύτερο update τα Χριστούγεννα. Χρόνια πολλά, αγαπημένη μα Θέκλα. Μερικέ φορέ αναρωτιέμαι γιατί είμαστε τόσο αδύναμοι κάποιοι άνθρωποι. Αύριο θα πάρω το ψυχέτρο για ψυχοθεραπεία. Υποσχέθηκα ότι θα είναι τα τελευταία δυστυχισμένα μου Χριστούγεννα. Ο κύριο που προσπαθούσε, αν δεν πάλι κύριο το λε. Ο κύριο προσπαθούσε την ημέρα των Χριστουγέννων και την άλλη εξαφανίστηκε πάλι, θέλει λέει να μείνει μόνο του. Πόσο αστείο θέα και πόσο χαζίγω από ακόμα έλπιζα. Δηλαδή μετά που μου στείλες το πρώτο mail τον, τον Οκτώβριο, μετά που στείλες από τον Νοέμβριο, τα Χριστούγια προσπαθούσε πάλι. Κολλήματα! Αρρώστιες! Αρρώστιες! Άρρωστο κόλλημα! Τι... Ένα διαλυτικό να πάρω, να σας λούσω πάνω, πάνω κάτω να ξεκολλήσετε αυτά τα κολλήματα. Τέλος, δεν θα με τρελάνει αυτός. Δεν ξέρει τι του γίνεται. Και εγώ έχω μάλλον χάσει τον εαυτό. Μάλλον σίγουρα χάσει τον εαυτό σου. Αλλά όλα έχουν μια εξήγηση. Είχα μάθει έτσι από παιδί. Η μάνα μου έφευγε, ο πατέρα μου πάντα την περίμενε να ξαναγυρίσει και στην κατηγορούσε συνέχεια. Ποτέ δεν άκουσα ή δεν είδα ένα φυσιολογικό ζευγάρι. Πώ να θέλω να ζήσω κάτι άλλο. Ε, ναι, σίγουρα. Ο τρόπο με τον οποίο έχει μεγαλώσει είναι εξηγεί γιατί αν έχει όλε αυτέ τι μαλακίε. Προσπαθούσα να τα κάνω όλα καλά για να ακούσω ένα καλό λόγο. Ήσουν ένα people pleaser. Ήθελα πάντα να, είμαι, να είναι μαζί οι γονεί μου και όμω ήταν πάντα μαζί και πάντα δυστυχισμένοι και ζούσα αυτή τη δυστυχία μέσα μου. Την πήρα μαζί μου και τη συνεχίζω με έναν που νομίζω ότι αγαπώ και συνέχεια το δικαιολογώ για να ζω το δικό μου κακό γάμο 10 χρόνια τώρα. Το γνώρισα 27, το μαντρεύτηκα στα 41, ενώ το έστικτο μου έλεγε όχι. Του έκανα ένα παιδί που το λατρεύω, όπω και τα άλλα μου παιδιά, γιατί πάντα ένιωθα γονιό, και ακόμα και στη δική μου οικογένεια προστάτευα τα αδέρφια μου. Ισογονιαποιημένο παιδί και εσύ, κακομήρα μου. Τη μάνα μου που νόμιζα ο πατέρα μου έφταιγε που ήταν δυστυχισμένη, αλλά δεν ήταν έτσι. Η μάνα μου δεν ήξερε τι θέλει ο πατέρα μου, ήταν αδύναμο χαρακτήρα σαν εμένα, είναι με αυτήν και εγώ τι είμαι, ο πατέρα μου. Και ο πρώην, η μάνα που δεν ξέρει τι θέλει και πάει και έρχεται γιατί δεν τον ικανοποιεί τίποτα και κλαψουρίζει ψεύτικα και ζήμησα ψε... στο ψέμα για τι περιστασιακέ απολαύσει, τυρανώντα και εμένα που δεν έχω τη δύναμη να του κλείσω την πόρτα στη μούρη, το λυπάμαι και δεν λυπάμαι τον εαυτό μου καθόλου. Ψυχοθεραπεία αύριο κιόλα, χθε ψυχοθεραπεία χθε. Τα ρούχα τα έβαλα σε σακούλε ξανά μόνη μου, τι κατέβασα στον καράζ και είπα τέρμα. Γιατί και αυτά τα Χριστούγεννα, χάρη σε αυτόν τον χειριστικό άνθρωπο, τα πέρασα στενάχωρα και θέλω να είναι τα τελευταία που μου στερεί το δικαίωμα να νιώθω καλά. Φταίω εγώ που τον άφησα. Έχει βρει τη δεδομένη που σπάει ρεκόρ χαμηλή αυτοεκτίμηση. Το πήρα απόφαση. Πάρ το απόφαση και θέλω να μου στείλει ένα update. Όχι σύντομα, σε 6 μήνε, σε ένα χρόνο, που να μου λες ότι δεν έχω ξανασχοληθεί καθόλου μα καθόλου μα καθόλου μα καθόλου μαζί του. Ασχολήσουμε με σένα ψυχοθεραπεία, όχι αύριο. Χθε. Χθε ψυχοθεραπεία. Άρρωστα κολλήματα, συνεξάρτηση στο φουλ και σαν και σένα πόσε. Πόσε, πολλέ σάγκε. Αν γίνει πολύ τραγικά αυτά τα πράγματα. Αυτά είναι προβλήματα. Σοβαρά προβλήματα. Σοβαρά προβλήματα και για εσά και για τα παιδιά σα. Και... Μπορώ, έχει πιαστεί ψυχή μου που το διαβάζω τόση ώρα. Έχει πιαστεί ψυχή μου. Σε τι μαρτύρια υποβάλλε του εαυτού σα, Θεέ μου, Θεέ μου, γιατί. Γιατί. Αυτά. Αυτά. Δεν μπορώ. Κουράστηκα. Ε, και νιώθτε εσύ που κουράστηκα. Εντάξει, το mail είναι πιο πολύ από 600 λέξει λόγω του ότι αντιλαμβάνεστε ότι είναι από τι 21 του Οκτώβρη του 19 που ήρθε και σήμερα έχουμε 9 Απριλίου του 20, που σημαίνει ότι είναι και 6 μήνε μετά. Λοιπόν, δεν μπορώ, κουράστηκα. Εσύ δεν κουράστηκε. Εσύ εσύ που είσαι προσκολλημένη, εσύ που είσαι κολλημένη σε μια κατάσταση αδιέξοδη, εσύ που προσπαθεί να ευχαριστήσει έναν άνθρωπο που δεν θέλει να τον ευχαριστήσει, δεν μπορεί να είναι ευτυχισμένο. Εσύ, εσύ που είσαι κολλημένο, πάμε στο λέω, μιλάω στον πατέρα σου τώρα και σε κάθε άνθρωπο που τα κάνει αυτά. Που είσαι κολλημένο σε μια γυναίκα που είναι φανερό ότι δεν σε θέλει. Εγκουράστηκε, σταμάτα να πνάσει η ψυχή σου, να ξεκουραστεί. Να ξεκουραστεί η ψυχή σα, μάνα μου, ψυχέ μου, να ξεκουραστεί η ψυχή σα. Σα παρακαλώ.